θέμα. Ναι. Μόνο αυτό που είπα πριν λίγο. Ότι. Ότι δηλαδή ευρυζόντουσαν άσχημα και, και, δύο, εντάξει, και δύο, εκεί ξεκίνησε το ξύλο. Το χτύπησαμε πουνιές. Τα δύο αδέρφια φώναζαν απ' έξω κλωσιές. Ναι, όλα ό,τι είχε γίνει ήταν απ' έξω. Το χτύπησαμε πουνιές με κλωσιές. Ναι. Με τα χέρια, τώρα πόδια δεν ξέρω, δεν είδα, δεν είχε τίποτα, αλλά χέρια είχε. Το χτυπούσαν πολλή ώρα. Όχι, δηλαδή όλο το θέμα ήταν κάπου στο ένα λεπτό, ας πούμε. Και μετά μπήκε κόσμος να τους χωρίσει. Όχι. Ναι, ήταν η μαμά του. Ναι, των παιδιών νομίζω ήταν και ήταν και ο. Ένας παλικάρι. Ναι. Θα μας τα πει και η κυρία, πείτε μας λίγο, εσείς τον είδατε να ήταν πεσμένος κάτω και σηκώθηκε. Έπεσε, ας πούμε, στο τζάμι, ναι, και σηκώθηκε, έπιασε το κεφάλι του. Και από εδώ δεν ξέρω γιατί μπήκα μέσα, δεν ασχολήθηκα, γιατί και σταμάτησε και το θέμα. Ναι. Εσείς νομίζατε είναι καλά, δεν τον είδατε κάτω. Ναι, δεν είχε κάτι. Η αστυνομία, το ασθενοφόρο, πόση ώρα μετά ήρθε, δηλαδή το χτυπούσαν αρκετή ώρα, τον αφήσαν, τον ξαναχτυπήσανε, τι έγινε, τώρα, είναι δύο χτυπήματα, έπεσε τώρα κάτω. Να σου πω την αλήθεια ότι το θέμα τελείωσε, ας πούμε, εκεί, δηλαδή το άτομο έπεσε, σηκώθηκε, έπιασε το κεφάλι του και εκεί φύγανε και τα αδέλφια και του μαγαζιού. Αφήνε. Και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Τα αδέλφια ήταν, ήρθε η μητέρα τους για να σωματίσει, καλά. Ναι, ήταν και εκεί η γυναίκα. Χώρισαν, τι να πω. Ήρθε να τους τραβήξει. Ναι, δηλαδή είχαμε. Άκουσα τι τους έλεγαν. Δεν ξέρω, ή μπήκε μέσα ή δεν ξέρω. Γιατί τι λέγανε, για ποιο λόγο δηλαδή γινόταν αυτό, καταλάβατε. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Εμείς βγήκαμε.